Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μάθημα της σειράς Adobe Photoshop 2019 CC. Έχοντας γνωρίσει στο προηγούμενο μάθημα το περιβάλλον του προγράμματος, πάμε να μάθουμε κάτι πολύ ουσιώδες στο Photoshop. Το πώς να βάζουμε μία εικόνα μέσα, μία εισαγωγή, να κάνουμε κάποια βασική επεξεργασία και να την αποθηκεύουμε. Τώρα θα ανοίξουμε μία φωτογραφία που σας έχω ετοιμάσει και μπορείτε να τη βρείτε και εσείς στον φάκελό σας. Είναι αυτή εδώ πέρα από μία παλιά φιλμ σοβιετική κάμερα, την Zenit Epsilon. Πριν την ανοίξω όμως θα δείτε ότι εδώ στα αριστερά έχω την φωτογραφία μου σε τέσσερα διαφορετικά αρχεία. Αυτό που έχουν κοινό είναι το εικονίδιό τους και ο τίτλος τους που είναι ακριβώς ο ίδιος. Η διαφορά όμως αν παρατηρήσετε βρίσκεται στην επέκταση της μορφής αρχείου, δηλαδή σε αυτό που ακολουθεί στον τίτλο μετά την τελεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε τουλάχιστον τις βασικές μορφές αρχείων εικόνας που μπορούμε να βρούμε σε έναν υπολογιστή η πιο διαδεδομένη από αυτές είναι η JPEG, που μεγαλύτερο προνόμιο της είναι το μέγεθος αρχείου που δημιουργεί της εικόνες. Για παράδειγμα εδώ πέρα, 5 MB. Αν πάμε τώρα στο, στην μορφή αρχείου PNG, θα δείτε ότι το μέγεθος εδώ πέρα είναι 100 MB. Αυτό επειδή η PNG μπορεί να αποθηκεύσει μεγαλύτερο όγκο pixel σε καλύτερη ανάλυση. Στον πραγματικό όμω κόσμο δεν φαίνεται διαφορά στο μάτι εκτό και αν κάνετε κάποια πολύ μεγάλη εκτύπωση. Επίση η μορφή PNG έχει την ικανότητα να αποθηκεύσει την πληροφορία εάν σε κάποιο πίξελ υπάρχει εικόνα ή όχι. Δηλαδή μπορεί να αποθηκεύσει διαφάνεια. Όπω βλέπετε σε αυτή την περίπτωση πίσω δεν υπάρχει πληροφορία εικόνα στα πίξελ και εμφανίζει μόνο την φωτογραφική μου μηχανή. Επίση κάποιε άλλε μορφέ αρχείου που μπορεί να συναντήσετε είναι η GIF ή η GIF που σίγουρα θα τις δείτε στα social media πλέον, είναι κινούμενες φωτογραφίες. Όπως εδώ για παράδειγμα αν την ανοίξω, βλέπετε ότι η φωτογραφία μου αποθηκεύει κάποια κίνηση. Θα μάθουμε και στο μέλλον πώς να κάνουμε GIF φωτογραφίες. Και σας έχω και άλλη μια τελευταία μορφή εδώ πέρα, είναι η CR2, Camera Raw 2. Αυτή η μορφή ουσιαστικά δεν είναι αρχείου εικόνας, είναι αρχείου κάμερας. Οι περισσότερε κάμερε DSLR μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία σε RAW, ακόμα και τα κινητά πλέον. Το RAW ουσιαστικά αποθηκεύει περισσότερη πληροφορία εικόνα, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε μετά στην επεξεργασία σα. Για παράδειγμα, εδώ θα δείτε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε με την κάμερα Canon 60D με τι συγκεκριμένε ρυθμίσει από κάτω. Τώρα, πώ ανοίγω μια φωτογραφία? Πολύ απλά έρχομαι, πατάω δεξί κλικ στο αρχείο μου. Πατάω άνοιγμα με και photoshop. Εναλλακτικά μπορείτε απλά να πατήσετε ένα αριστερό κλικ και να το σύρετε και να το αφήσετε στο photoshop. Ωραία λοιπόν, πλέον γνωρίζουμε πως μπορούμε να ανοίξουμε μια εικόνα στο photoshop ή να δημιουργήσουμε ένα νέο καμβά όπως έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο μάθημα πατώντας file και new ή ctrl-n. Αυτό που θέλω όμως να συζητήσουμε σήμερα είναι τα layers. Αυτή η μία φωτογραφία που έχω δημιουργήσει εγώ αυτή τη στιγμή, εσείς την βλέπετε σαν μία εικόνα. Όμως αποτελείται από διάφορα μέρη τα λεγόμενα layers. Σκοπός των layers είναι να μπορούμε να δουλεύουμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία χωρίς να επηρεάζουμε κάποια άλλα. Αν έρθουμε εδώ στα δεξιά στο παράθυρο layers, θα δούμε ότι έχουμε μία λίστα από αυτά. Κάθε φορά που κάνω εγώ κλικ σε αυτή την λίστα, ουσιαστικά επιλέγω και το αντίστοιχο layer. Είναι σημαντικό σε κάθε δεδομένη στιγμή που βρισκόμαστε στο Photoshop να ξέρουμε ποιο layer έχουμε επιλεγμένο και σε ποια σειρά προτεραιότητας βρίσκεται. Πριν πάμε να αναλύσουμε αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα, την επιλογή και την σειρά προτεραιότητας, ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα εδώ στη λίστα τι βλέπουμε. Οι πληροφορίες που μπορούμε να δούμε για κάθε layer είναι η εξή. Πρώτα, το όνομα. Όπω βλέπετε εδώ, ξεφλουδισμένη μπανάνα όπω την έχω ονομάσει εγώ. Αν πατήσετε διπλό κλικ, μπορούμε να την μετανομάσουμε σε κάτι άλλο. Πέρα από το τίτλο, βλέπουμε το εικονίδιο εδώ πέρα. Το εικονίδιο μπορούμε να το αλλάξουμε μέγεθο, να το κάνουμε πιο μεγάλο ή εντελώ μεγάλο. Αλλά είναι κάτι που δεν το συνιστώ διότι. Σε πολλέ περιπτώσει τα layers που θα έχουμε θα είναι πάρα πολύ περισσότερα και θα χάνουμε χρόνο στην αναζήτηση αυτών. Οπότε αφήστε το στο small ή για την ώρα θα το αφήσω εγώ στο medium. Πέρα από το τίτλο και το εικονίδιο, φυσικά υπάρχει και αυτό το ματάκι. Που αν το πατήσουμε, κάνει απόκρυψη του συγκεκριμένου layer ή απενεργοποίηση. Αν ξεχάσετε το ματάκι κλειστό και κάνετε αποθήκευση, το συγκεκριμένο layer δεν θα εμφανιστεί στο τελικό σα αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς επιλέγουμε layer ή πώς αναγνωρίζουμε ποιο layer έχουμε επιλεγμένο. Θα μου πείτε είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή διότι μόλις πάτησα ένα κλικ στις μπανάνες. Σε περίπτωση όμως που η εικόνα μας έχει πάρα πολλά layer είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουμε ποιο layer έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα, αν ήταν έτσι τα layer μου, πού θα ήξερα εγώ ποια μπανάνα έχω αυτή τη στιγμή επιλεγμένη. Βλέπετε ότι δεν εμφανίζεται εδώ στη λίστα. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις εξής μεθόδους. Πρώτη μέθοδο είναι το ματάκι. Πατώντας το μία φορά και δύο φορές μπορούμε να αναγνωρίσουμε εύκολα στο σημείο του καμβά μας ποιο layer αντιστοιχεί σε ποια εικόνα. Δεύτερος τρόπος είναι να πατήσουμε Ctrl-Click πάνω σε μία εικόνα όπως έκανα εγώ αυτή τη στιγμή στις μπανάνες ή όπως θα κάνω στο φύλλο και θα δείτε ότι εδώ στην... στο παράθυρο Layers πατώντας Ctrl-Click στο καμβά μου επιλέγει το αντίστοιχο layer. Και τρίτος τρόπος είναι να αναγνωρίσουμε ποιο layer έχουμε επιλέξει βάσει του ονόματός του. Όπως εδώ πέρα γράφω πάνω φύλλο, σκιά, μπανάνες, παρασκήνιο κτλ. Πολλές φορές όμως θα δείτε project που δεν είναι τόσο καλά οργανωμένο, είτε ο τίτλος του δεν είναι σωστός, είτε καν δεν υπάρχει τίτλος. Οπότε δική μου συμβουλή για εσάς να βάζετε πάντα τίτλους στα layer σας για να ξέρετε ποιο layer αντιστοιχεί σε ποια εικόνα. Και πέρα από αυτό η ονομασία στα layer δείχνει έναν επαγγελματισμό και μια οργανωτικότητα. Τώρα πάμε να δούμε για τη σειρά προτεραιότητας των layers. Αυτή τη στιγμή στο πάνω layer έχω την μικρή μπανάνα. Αν πατήσω ένα κλικ και την κατεβάσω κάτω, θα δείτε ότι έρχεται πίσω από το layer μπανάνε. Και επειδή πολλέ μπανάνε μα έχουν περδέψει, θα πάρω και αυτέ και θα τι βάλω τέρμα κάτω. Βλέπετε ότι και το κάτω φύλλο έχει πάει μπροστά από αυτέ. Αν τώρα πάρω το παρασκήνιο και το πάω τέρμα πάνω θα δείτε ότι το μόνο που βλέπω είναι το παρασκήνιο. Διότι έτσι δουλεύει το Photoshop με μια σειρά προτεραιότητα. Το layer που βρίσκεται τέρμα ψηλά είναι αυτό που φαίνεται πρώτο. Θα πάρω λοιπόν αυτή την ωραία εικόνα μου με τις λαχταριστές μπανάνες και θα την βάλω με αυτόν τον τρόπο εδώ πέρα. Θα το κάνω αυτό για να καταλάβετε καλύτερα τι είναι τα layers. Όπως σας έχω πει είναι διάφανες κόλλες χαρτί οι οποίες είναι κολλημένες η μία πάνω στην άλλη θα δείτε ότι η ξεφλουδισμένη μπανάνα είναι πρώτη. Μετά ακολουθεί το κοτσάνι με τις τρεις μπανάνες, η σκιά μου, το πάνω φύλλο, το κάτω φύλλο, το παρασκήνιο και έχω προσθέσει ένα ακόμα το πίσω φόντο που άμα το κλείσω θα δείτε είναι το φόντο ουσιαστικά. Τώρα αυτό που θέλω εγώ από εσά είναι να πάρετε αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα που σας έδειξα και πριν και να την μετατρέψετε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Αυτό θα το κάνετε με μία μέθοδο αναγνώρισης Layer. Δηλαδή θα επιλέξω το παρασκήνιο, άμα κλείσω το ματάκι ξέρω ποιο είναι. Αν πατήσω Ctrl-Click στο παρασκήνιο θα το σύρω και θα το βγάλω. Αν πατήσω και το Shift μαζί θα κρατήσει την ίδια γραμμή. Οπότε θα το βάλω κάπου εδώ. Και έτσι με Ctrl-Click θα βγάλω όλα τα Layers και θέλω κι εσείς να κάνετε το ίδιο πράγμα έτσι ώστε να φτάσετε στο τελικό αποτέλεσμα αυτό εδώ. Για τέλος αυτού του μαθήματος θα κάνουμε μία αποθήκευση αυτής εδώ της εικόνας. Ε, ας πούμε ότι θέλω να αποκρύψω αυτή την πανάνα και θέλω να αποθηκεύσω με αυτό το τελικό αποτέλεσμα την εικόνα μου. Αυτό θα το κάνω έρχοντας εδώ πέρα File και πατώντας Save As, αποθήκευση ως. Ένας ακόμα τρόπος να αποθηκεύσουμε φωτογραφίες είναι το Export, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ας πατήσουμε αποθήκευση ως και θα το αποθηκεύσω εγώ στο φάκελο που είχα πριν, το μάθημα 2, lesson 2. Θα δείτε ότι από μόνο του το Photoshop μας δίνει την επιλογή να το υποθηκεύσουμε ως PSD. Αυτό είναι το αρχείο που χρησιμοποιεί το Photoshop για να αποθηκεύσει project, όχι φωτογραφίες. Πολύ σημαντικό. Αυτά τα δύο που βλέπετε εδώ πέρα είναι αρχεία PSD που είναι project. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα ανοίξετε την επόμενη φορά θα σας ανοίξει layers αντί για μία εικόνα συγκεκριμένα. Οπότε πάμε να κάνουμε την αποθήκευση όπως είχαμε πει. Ερχόμαστε εδώ σε αυτή την μπάρα και επιλέγουμε το αρχείο JPEG, το οποίο είναι ένα αρχείο που μάθαμε προηγουμένως. Πατάμε Save και μας εμφανίζει αυτό εδώ το μικρό παράθυρο. Αυτό ουσιαστικά το παράθυρο μας ρωτάει σε τι ποιότητα θέλουμε να αποθηκεύσουμε τη φωτογραφία μας. Αυτή τη στιγμή εγώ θα θεωρήσω ότι τη θέλω στην μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα. Δηλαδή quality 12, maximum εδώ πέρα. Και το mat θα το αφήσω non. Είναι μια επιλογή που χρησιμοποιούν αυτοί που εκτυπώνουν φωτογραφίες περισσότερο. Το format option στο baseline standard και πατάμε ένα απλό ok. Τώρα αν έρθουμε στον φάκελο θα δούμε ότι έχω αποθηκεύσει την φωτογραφία μου σαν εικόνα. Και εδώ πέρα έχω την ίδια φωτογραφία σαν αρχείο project. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω στο συγκεκριμένο βίντεο. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε πόσα είδη layers υπάρχουν στο Photoshop. Όπως πάντα σας προτρίνω να ανοίξετε τα αρχεία αυτά που έχω αποθηκευμένα μαζί με το βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή και να κάνετε κάποια εξάσκηση με τις εικόνες αυτές όπως σας είπα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σας.